δυνατή η σκηνή με τον Γιάννο. Που η Σεβαστή, όπως πολύ σωστά λέει και ο σκηνοθέτης μας, είναι πίσω από όλα. Είναι έργο, μην τρελαίνεσαι. Έχω πορωθεί πάρα πολύ με τις Έχω πορωθεί και έχω συγκλονιστεί ως γυναίκα με την Κατερίνα Διδασκάλου και την ερμηνεία της. Να πάμε στη συνέντευξή της. Να πάμε, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα προλόγους. Τα είπε όλα στη Μαρία Κοκολάκη και ως γυναίκα και ως ηθοποιός και ως μάνα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει από το πρώτο επεισόδιο αυτή τη δουλειά, γιατί επιτέλους είναι μια δουλειά πολύ ψηλής αισθητικής, ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό αμέσως. Ήμουν τόσο σίγουρη από την πρώτη στιγμή που το διάβασα και χαίρομαι, ναι, παίρνω μηνύματα από φίλους, από μη φίλους επίσης. Ναι, και έχω ενθουσιαστεί βλέποντας και το σενάριο. Ήξερα ότι αυτό θα γίνει επιτυχία ακριβώς επειδή δεν υποτιμά την νοημοσύνη μας και κατ' επέκταση την νοημοσύνη του κοινού. Έχουμε καιρό να δούμε ένα τέτοιο ελληνικό σύριαλ. Ναι, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Και έχουμε καιρό να παίξουμε σε τέτοιο ελληνικό σύριαλ εμείς. Η ηρωίδα σας πραγματικά έχει κλέψει εντυπώσεις, η κακιά με την καλή έννοια, γιατί περνάει και εκείνη το δικό της δράμα. Κανείς δεν είναι... απόλυτα κακός. Υπάρχει ο απόλυτα κακός, είναι ο Κυπρέος, ας πούμε, αλλά και αυτός ακόμη έχει άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή, θυμάμαι που έλεγε η Μόνικα Μπελούτσι και ο Χόακιν Φένιξ, που έχουν παίξει πάρα πολύ, πολύ κακούς, έτσι, τους κακούς σε ταινίες, λέγανε ότι μόνο ένας καλός ηθοποιός, πολύ στέρεος, καλός άνθρωπος και όμορφος μπορεί να κάνει ένα κακό. Αυτό έλεγα στο Γιάννη σήμερα το πρωί. Τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε στην ηρωίδα σας? Την αγάπη για την οικογένειά της. Mm-hmm. Και την επιμονή. Κοιτάξτε, είμαι μητέρα κι εγώ. Mm-hmm. Απλώς κάθε πρωί πρέπει να σας πω, φεύγοντας για το γύρισμα, λέω ακόμη μια μέρα στη ζωή της Μυρσίνης, γιατί αποστασιοποιούμε τελείως. Δεν θέλω να σκέφτομαι καθόλου, επειδή έχουν συμβεί τόσα τραγικά και δυσάρεστα στη ζωή της, ήδη αμέσως με το πρώτο επεισόδιο. Ναι, και λέω μια ακόμη μέρα, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι καθόλου σε σχέση τον ρόλο σε σχέση με μένα, με τα δικά μου παιδιά, καθόλου. Δεν το κάνω ποτέ. Θα μαλακώσει η Μυρσίνη? Η Μυρσίνη, όπως έχετε δει, νομίζω ότι θα σας έχει εντυπωσιάσει με το πόσο μπορεί να μαλακώσει η Μυρσίνη. Δηλαδή, διαλύεται μόλις βλέπει το... Έχω κλάψει ήδη με 10 διαφορετικούς τρόπους. Αν δεν είναι αυτό μαλάκωμα, τι είναι? Έχετε δει στο Twitter τι γίνεται με το χαρακτήρα σας? Να σας πω την αλήθεια, δεν τα παρακολουθώ πολύ. Βλέπω στο Instagram που μου γράφουν οι followers, αλλά αυτά τα βλέπω όλα και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά τι έγινε, για πείτε μου. Έχετε αγαπηθεί πάρα πολύ, παρόλο που... Δεν είναι καταπληκτικό αυτό ότι... Ο κόσμος μπορεί να ξεχωρίσει, δηλαδή, όταν δίνεις την ψυχή σου. Όταν δίνεις την ψυχή σου. Ναι, πάντα το λέω αυτό, μωρέ. Το κοινό είναι... όταν του δίνεις άχυρο, αναγκάζεται και το τρώει, έτσι. Όταν όμως βρει την καλή, έτσι, τροφή, αμέσως την διαλέγει. Η αισθητική, παιδιά, είναι ηθική. Αυτό πιστεύω, η αισθητική είναι ηθική. Γιατί είπε η κυρία Διδασκαλού.